Οι εργαζόμενοι του ΕΟΔΗ σήμερα σταματήσαμε στις 1 η ώρα τη δουλειά. Έχουμε βρεθεί έξω από τις πύλες των ΚΑΜ. Εμείς δεν μπορούμε μόνοι μας να κλείσουμε ραντεβού, ιατρική ραντεβού, λόγω γλούσα. Δεν μπορούμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να μας βοηθήσουν, να μας κλείσουν ιατρική ραντεβού. Πού να πάμε, πώς μπορούμε να κλείσουμε μετά που δεν έχει εδώ ΕΟΔΗ. Σε 4 μέρες λήγουν οι συμβάσεις μας. Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση επίσημη τουλάχιστον για το τι μέλη γενέστε. Ούτε για τις δικές μας συμβάσεις, ούτε για το τι πρόκειται να γίνει με τον κόσμο. Μπορεί είναι υπάλληλοι οι που δουλεύουν εδώ ή εργαζομένοι και αυτούς το χρειάζομαι να μείνουν εδώ, αλλά εδώ προσπαθήσουν να διώξουν οι υπάλληλοι που μας βοηθάνε. Κάτι και εδώ πέρα στα camp μένουν στον αέρα, οι εργαζόμενοι την ίδια στιγμή μένουν στον αέρα, μένουν χωρίς δουλειά. Από Δευτέρα συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν πού θα είναι, αν θα συνεχίσουν να δουλεύουν. Αν φεύγουν οι ιατροί θα γίνει κατάσταση πολύ δύσκολα και εδώ Δερμηνίας μας βοηθάνε με τους ιατρούς, με τους νοσηλευτές, με τους ψυχολόγους. Όλοι αυτοί είναι δίπλα μας και μας βοηθάνε. Αν φεύγουν, ποιος θα κάνει αυτά αν φεύγουν? Αυτή τη στιγμή ο ΕΟΔΗ έχει 670 εργαζόμενους περίπου, που καλύπτουν τις ανάγκες στα κάμπι 350, 250 έχουν ενισχύσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Από πρώτη του χρόνου αυτό δεν θα υπάρχει. Ούτε 250 στα νοσοκομεία που ενισχύουν, ούτε εμείς στα κάμπι. Το ΚΚΕ είναι σήμερα εδώ, στο πλάι των εργαζομένων του ΕΟΔΗ, των συμβασιούχων εργαζομένων του ΕΟΔΗ, που διεκδικούν το δικαίωμα στη δουλειά. Την ίδια ώρα που μετράμε δεκάδες νεκρούς στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο συνολικότερα, την ώρα που εντείνονται τα υπεριαλιστικά σχέδια που απεργάζονται νέους πολέμους, την ώρα που οι πρόσφυγες και οι μετανάστες παραμένουν εγκλωβισμένοι στη χώρα μας σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες, σε υπερδομές φυλακές, σε κέντρα, σε άθλιες συνθήκες, την ίδια ακριβώς αυτή ώρα που οι συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, την ίδια ώρα που ο κανονισμός του Δουβλίνου καταδικάζει δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες να παραμένουν στη χώρα μας, ενώ έχουν προορισμό τις χώρες που έχουν επιλέξει τη Δυτική Ευρώπη, σήμερα οι εργαζόμενοι του ΕΟΔΗ, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, επί της ουσίας απολύονται. Ήδη είναι και απλήρωτοι, μάλιστα, μέρος τους μισθού τους δεν τους καταβάλλεται. Αποτελεί βασικό αίτημα το οποίο πρέπει να ικανοποιηθεί άμεσα αυτή τη στιγμή και να δοθεί απάντηση. Το γεγονός ότι θα ανανεωθούν οι συμβάσεις, θα έχουν πλήρη και μόνιμη και σταθερή δουλειά και θα γίνουν και νέες προσλήψεις με σκοπό να ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες γύρω από την υγεία και την περίθαλψη των προσφύγων, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή όχι μόνο σε αυτό το κάμπο αλλά και σε πολλά άλλα και στην Αττική και σε όλη την επικράτεια της χώρας. Θα το παλέψουμε όσο γίνεται. Είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε το αίτημά τους για ανανέωση των συμβάσεων, για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για να λύξει αυτό το έσχος, το απαράδεκτο των αλλεπάλληλων συμβάσεων, που μάλιστα σχεδιασμοί φέρνουν τους εργαζόμενους να τους ρίχνουν και σε καθεστώς της περιφέρειας, συμβασιούχων της περιφέρειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Εμείς ζητάμε καταρχήν να ανανεωθούν οι συμβάσεις μας, να μονιμοποιηθούμε, γιατί είμαστε κόσμος που δουλεύει 3 και 4 χρόνια σε αυτό το πρόγραμμα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το Υπουργείο αυτή την περίοδο προωθεί και δίνει συμβάσεις χρυσοφόρες για 4 χρόνια με προοπτική ανανέωσης τους για άλλα 4 ή για 8 χρόνια συμβάσεις, την ίδια ώρα που βασιλεύουν τα τρίμηνα, τα εξάμηνα και τα οχτάμηνα στους εργαζόμενους. Εμείς είμαστε δίπλα τους, θα συνεχίσουμε εδώ πέρα για να δούμε πώς θα στηρίξουμε αυτόν τον αγώνα, που είναι η μόνη επιλογή και η μόνη λύση που έχουμε για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Είναι ανάγκη να δυναμώσει η πάλη όλων των εργαζομένων η ενότητά τους,
για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για τα δικαιώματά τους που να αρμόζουν στις ανάγκες, τις διαρκώς οξυνόμενες ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών, για να μπουν εμπόδια και φραγμοί στα υπεραλιστικά σχέδια αλλά και στις αντιδραστικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη και την αλληλεγγύη όλων των προσφύγων και των μεταναστών.